Σε ισχύ είναι από την 3η 30 Απριλίου ο νέος νόμος για την προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλά οι κόκκινοι δανειολήπτες δεν μπορούν να υποβάλουν αίτημα για την εξοδικαστική ρύθμιση του χρέους τους. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν είναι ακόμη έτοιμη με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι θα ενεργοποιηθεί στις αρχές Ιουνίου, ενώ ο σχετικός νόμος ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Το νέο πλαίσιο αποτελεί και την τελευταία ευκαιρία για τους δανειολήπτες να προστατεύσουν την πρώτη τους κατοικία. Όσοι δεν καταφέρουν να βρεθούν κάτω από την ομπρέλα προστασίας του νέου νόμου θα δουν την πρώτη κατοικία τους να βγαίνει σε πληστηριασμό. Πάντως, το τελευταίο διάστημα και εν αναμονή της ενεργοποίησης της πλατφόρμας, οι τράπεζες πάτησαν φρένο στους πληστηριασμούς ακινήτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τον Μάρτιο πραγματοποιήθηκαν 1.790 πληστηριασμοί, οι οποίοι είναι κατά 55% λιγότεροι σε σχέση με το Φεβρουάριο, ενώ ακόμη λιγότεροι είναι οι πληστηριασμοί που πραγματοποιήθηκαν έως τις 19 Απριλίου, οι οποίοι δεν ξεπέρασαν τους 800. Στο πρώτο τρίμηνο του έτους πραγματοποιήθηκαν 6.416 πληστηριασμοί ακινήτων, αριθμός δηλαδή τετραπλάσιος σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2018, όταν ακόμη η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-auction ήταν στο αρχικό στάδιο λειτουργίας της. Ωστόσο, οι πληστηριασμοί του πρώτου τριμήνου είναι αισθητά λιγότεροι από αυτούς του τελευταίου τριμήνου του 2018, διάστημα κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν 9.613 πληστηριασμοί ακινήτων. Δηλαδή, οι πληστηριασμοί ακινήτων μειώθηκαν κατά 33% το πρώτο τρίμηνο σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2018. Βασική αιτία είναι το γεγονός ότι οι τράπεζες πάτησαν φρένο στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για την πρώτη κατοικία.